Το σημερινό βίντεο έχει έναν coaching χαρακτήρα και αν παρακολουθείς τακτικά το κανάλι θα καταλάβεις ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα για να μιλάω το πώς η σκέψη σου, το πώς πράττεις και το πώς βάζεις αλλαγές μέσα στην καθημερινότητά σου αλλά και σε κάθε στόχο που έχεις επηρεάζει κατά πολύ το αποτέλεσμα που μπορείς να έχεις σε κάθε προσπάθεια που κάνεις. Το σημερινό βίντεο λοιπόν έχει να κάνει με την απόφαση για δίαιτα, την απόφαση για σωματική αλλαγή, την απόφαση για να αλλάξει τι συνήθειέ σου και την απόφαση για να αλλάξει τον ίδιο σου τον εαυτό στον τομέα τη διατροφή. Πριν όμω ξεκινήσω, θα ήθελα να κάνει ένα subscribe στο κανάλι για να με στηρίξει, να αφήσει και ένα σχόλιο από κάτω με τι δικέ σου σκέψει, να χτυπήσει και το καμπανάκι κάτω δεξιά ή κάτω αριστερά για να είσαι ο πρώτο που βλέπει κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω και φυσικά και ένα thumbs up στο τέλος του βίντεο, αν σου άρεσε, θα με βοηθούσαν πάρα πολύ στο να συνεχίσω αυτή την συνεχόμενη προσπάθεια με τα βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί είναι πολύ σημαντική η απόφαση πριν από κάθε προσπάθεια απώλειας βάρους και σωματικής αλλαγής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αφορμή του σημερινού βίντεο έχει να κάνει και με πάρα πολλά βιώματα που έχω όλα αυτά, τα χρόνια στο σαν επαγγελματίας δετολόγος και στα γραφεία αλλά και με όλες τις εμπειρίες που υπάρχουν και μετά το που έχουμε αναλάβει και εγώ και οι δετροφολόγοι στην ομάδα μου και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό βήμα για να ξεκινήσεις και να πετύχει κάτι είναι προσωπικά για μένα η απόφαση. Αν δεν το έχεις αποφασίσει, δεν θα πετύχει. Και η αλήθεια είναι ότι τα λόγια μπορεί να ακούνται σκληρά, αλλά είναι η πραγματική αλήθεια την οποία πρέπει να γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος. Και εν μέρει θα αναφερθώ με ένα παράδειγμα, πολλά άτομα πηγαίνουν στον τροφολόγο, έχουν μια, ένα πολύ μεγάλο βαθμό κινητοποίηση, αλλά ουσιαστικά μέσα τους δεν είναι αποφασισμένα να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους το εαυτό. Τον εαυτό. Και γιατί στέκομαι και θα σταθώ λίγο εδώ παραπάνω. Γιατί το να ξεκινήσει μια προσπάθεια διατροφή, δίαιτα, με ένα επαγγελματικό τροφολόγο, ε, δεν έχει να κάνει ότι ο θα θα σταλάξει μόνο του από τη μια στιγμή όλα με τη μία. Πρέπει να καταλάβει ότι εσύ ο ίδιο πρέπει να αλλάξει. Ε, γι' αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η απόφαση που έχεις πάρει εκείνη τη στιγμή. Αν δεν είσαι αποφασισμένος, θα πετύχεις ημίμετρα δεν θα πετύχει το σχέδιο όπως το έχεις στο μυαλό σου από την αρχή της προσπάθειας ότι θα χάσω τον πρώτο μήνα 2, 3, 4, 5 κιλά και θα φτάσω μέσα στο εξάμεινο να έχω χάσει 45-50 κιλά. Η απόφαση πρέπει να είναι ενσυνείδητη. Γι' αυτό πριν ξεκινήσει κάτι, εγώ θα συμβούλευα να σκεφτείς πάρα πολύ σημαντικά και βαθιά είσαι αποφασισμένο να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Είσαι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει τον εαυτό σου, τι συνήθειέ του αλλά και τι παλιέ του επιθύσει. Αν δεν είσαι στο 100% και είσαι σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό κάτω του 50%, τότε για μένα καλύτερα να μην το ξεκινήσει. Γιατί? Γιατί θα αποβεί σε μια άλλη επαναλαμβανόμενη προσπάθεια να ξεκινάς κάτι και να το σταματάς. Και αυτό σημαίνει σε πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν είναι αποφασισμένα να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά και όχι επιφανειακά την ε, σωματική του αλλαγή αλλά και τι συνήθειέ του σταματάνε. Στην πρώτη, στην πρώτη, δυο, στην πρώτη δυο, δύο, δομαδες, μια, δύο δομαδες, θα πηγαίνουνε καλά, Στην τρίτη τέταρτη εβδομάδα γίνεται μια κουτσουκέλα και πάνω στο μήνα σταματάνε. Και αυτή η διαδικασία, το είχα αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο, μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη. Και το ξανατονίζω, ο διαιτολόγος δεν είναι το μαγικό ραβδί το οποίο θα σου δώσει την απόφαση και θα σε αλλάξει από μέσα προς τα έξω. Ο διαιτολόγος, όπως και ο ψυχολόγος, Όπω και άλλοι επαγγελματίε είναι ένα συνδετικό κρίκος οι οποίοι θα δυναμώσουν την απόφασή σου και θα σου δώσουν κέρυε λύσει και βήματα και συμβουλέ. Οι οποίε θα σε βοηθήσουν στο να εξελιχθεί και να συνεχίσει την πορεία και τον στόχο σου. Αν το κομμάτι τη απόφαση: δεν έχει καθόλου δύναμη, τότε ο διτολόγο ή ο ψυχολόγο ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματία υγεία δίνει συμβουλέ εσύ. Αν δεν είσαι αποφασισμένο να τι κάνει και να τα βάλει σε εφαρμογή για να προχωρήσει το στόχο σου, θα καταλήγει σε μια διαδικασία η οποία θα είναι να πηγαίνει αντίβαμα στο διτολόγο, να έχει μείνει σταθερή ζυγαριά, να έχει πάρει ίσω και δύο κιλά πάνω, να μην κάνει του μικρού στόχου που σου λέει. Γι' αυτό το ξανατονίζω, πολύ σημαντική είναι ή απόφαση η δική σου για την δική σου σωματική αλλαγή. Ε, και θέλω να κλείσω το βίντεο με το σκεπτικό ότι όταν ξεκινάς κάτι πρέπει να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι είσαι εσύ αυτός που θα αλλάξει την συνήθειά σου, είσαι εσύ αυτός που θα αλλάξει την τροφή σου. Όταν πας στον ψυχολόγο για να αλλάξει μια πεποίθηση πρέπει να γνωρίζεις ότι είσαι εσύ ο ίδιος που πρέπει να αλλάξει την πεποίθηση. Ο ψυχολόγος δεν έχει το, μαγικό εργαλείο και το ραβδί για να σου αλλάξει την σκέψη σου, αλλά και το πώς δράς. Προφανώς μπορεί να σε βοηθήσει σαν ψυχολόγος για να καταλάβεις λίγο το πώς σκέφτεσαι και το πώς αντιδράς με αυτή την λανθασμένη πεποίθηση που έχεις. Αντίστοιχα, ο διετολόγος μπορεί να σε βοηθήσει για τα κολλήματα που έχεις μέσα στην ημέρα, για τα κολλήματα στο σωματικό σου βάρος, για, για, την ε, σταδιακή βελτίωση των διατροφικών σου επιλογών Όμω ενδιάμεσα σε αυτό το μεγάλο ταξίδι αλλαγή, η δική σου απόφαση είναι αυτή που θα καθορίζει το αποτέλεσμα. Και σε πολλέ φάσει πολλών μεγάλων προγραμμάτων, η απόφαση προφανώ είναι ε, κατανοητό το να αλλάζει. Δηλαδή, τη μια στιγμή να είσαι αποφασισμένο, την άλλη να πέφτει η κινητοποίησή σου, την άλλη να ξανανεβαίνει. Εκεί είναι ο ρόλο του επαγγελματία υγεία και του τροφολόγου και στο να σε εμπνέει και στο να σε καθοδηγεί, αλλά και στο να σε στηρίζει στην προσπάθειά σου. Αλλά το μεγαλύτερο φόρτο εργασία τον έχει εσύ ο ίδιο. Εσύ ο ίδιος. Γι' αυτό θα σου πρότεινα: Αν δεν είσαι αποφασισμένο για μια πραγματική αλλαγή, καλό είναι να μην ξεκινά κάτι και το σταματά μέσα σε μια-δύο εβδομάδε. Καλό είναι να το ξεκινήσει για να μην ταλαιπωρεί εισαγωγικά και τον επαγγελματία υγεία που σε εμπιστεύεται. Γιατί και για μας, είναι εν μέρει κάποιε φορέ ψυχοφθόρο να βλέπουμε άτομα να έρχονται στο γραφείο, να ξεκινάνε για μια εβδομάδα, για ένα μήνα ή να ξεκινάνε την πρώτη συνεδρία και μετά να εξαφανίζονται. Πραγματικά και εγώ ίδιο αναρωτιέμαι πολλέ φορέ τι έγινε σε αυτό το άτομο, γιατί σταμάτησε. Και προφανώ μετά από τόσα χρόνια εμπειρία καταλαβαίνω ότι ε, δεν είναι τόσο αποφασισμένο, του τύχανε πολλά πράγματα τα οποία του αναιρέσαν την απόφαση, αλλά πιστεύω ότι ο πυρήνα αυτών των ατόμων που σταματάνε πάρα πολύ γρήγορα έχει να κάνει γιατί δεν έχουν σκεφτεί λίγο πιο ορθολογικά τι αλλαγέ που πάνε να κάνουν. Ή κάνουν πάρα πολλέ αλλαγέ μαζί, στο οποίο έχω αναφερθεί και σε προηγούμενα βίντεο για την ε, μαζική ε, αλλαγή συνηθιών η οποία δεν σε βοηθάει. Στο θέμα μα πίσω, αυτά έχω σου πει για το σημερινό βίντεο η δική σου απόφαση σε κάθε στόχο που έχεις, είτε είναι στη γυμναστική, είτε είναι στη διατροφή σου, είτε είναι σε κάποιο άλλο τομέα της ζωής σου, είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα και πρέπει ο ίδιος να το καθορίσεις. Πρέπει ο ίδιος να καθίσει και να σκεφτείς πώς αποφασμένος είσαι και τι απόφαση έχεις πάρει για να το αλλάξεις αυτό σε βάθος χρόνου. Και αν η αποφασή σου είναι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, θα σου πρότεινα να το ξανασκεφτείς, να μην ξεκινήσεις κάτι άδικα, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ή ξεκίνα το και κράτα το σε ένα μεγαλύτερο βάθο χρόνου από το να σταματά μια πρώτη συνεδρία και να κρατάς την προσπάθεια μόνο για ένα μήνα. Αν είσαι λίγο αποφασισμένο, προτιμότερο για μένα είναι να το σκεφτεί πριν ξεκινήσει, αλλά αν θε να ξεκινήσει, ξεκίνα το, αλλά κράτα την διαδικασία συμβουλευτική με τον επαγγελματή που έχει. Αυτά έχω για σήμερα. Το βίντεο άγγιξε λίγο coaching θεματάκια τα οποία πολύ διαιτώμενοι αντιμετωπίζουν. Αν σου άρεσε, θα ήθελα να κάνει ένα like στο βίντεο και ένα thumbs up να χτυπήσει και το καμπανάκι από κάτω για να είσαι ο πρώτο που βλέπει κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω. Ένα subscribe στο κανάλι θα μου έκανε και εμένα μια πολύ μεγάλη απόφαση και θα μου δίνει μια πολύ μεγάλη απόφαση για να συνεχίσω να βγάζω τα καθημερινά βίντεο τα οποία αποστάρονται ένα αναβδομάδα. Και θα, θα μου αφήσει φυσικά και το σχόλιο από κάτω για να συζητήσουμε την δική σου απόφαση, αλλά και να ακούσω τους δικές σου σκέψεις και του δικούς σου προγραμματισμούς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Σε χαιρετώ.